Με λένε Επ. Σταμάτα το! Λίστο! Και είμαστε η πρώτη οικογένεια του κόσμου. Οι Κρούτς. Άλλο ένα ένδοξο πρωινό. Ο μπαμπάς λέει πάντα, η φαμίλια μένει ενωμένη. Μπράβο, κόρη μου! Μπούμ! Βάλε μου ζώνη! Και τώρα ψάχνουμε το ιδανικό μέρος για το σπιτικό μας. Τι στην αυγή είναι αυτό! Είναι το τέλος του κόσμου. Ταν ταν τα! Γεια, ήρθε η ώρα μου. Χαίρομαι που είσαι εσύ, Τσάνκι. Οπό! Δεν είναι παράξενο που τόσο φαγητό μεγαλώνει σε μια επίπεδη... μεγαλοφιές. Φέτος. Νόμιζα πως οι άνθρωποι των σπηλαίων είχαν πεθάνει. Εμείς χαρούμενοι που ήρθατε εδώ. Κι εμείς. Εμείς είμαστε προχώβοι. Προχώβιους, σας λένε. Στο προχώ, δώστε βάση. Το σπίτι σας είναι αυτό. Μεγαλούλι, δεν είναι. Ένα κορίτσι. Είσαι κι εσύ κορίτσι. Ναι. Μια. Φιλενάδα. Ποτέ δεν είχα μια φιλενάδα στη ζωή μου. Ούτε εγώ. Τι να κάνουμε. Τι πρέπει να πούμε μια στην άλλη. Τι έχει πάθει η φωνή μας. Και τι έγινε να σας γυρίσει. Δεν ξέρω αν οι άνθρωποι των σπηλαίων ανήκουν στο σύγχρονο κόσμο. Τι έχεις, τεράστιε. Αυτό το μέρος μας αλλάζει όλους. Γκάι. Τι λέει. Και ο Θόμπ δεν μπορεί να κάθεται όλη μέρα στο παράθυρο. Όχι τώρα, Ντάγκλας. Βγήκαν τα πουλάκια. Στην εποχή μου δεν κοιτούσαμε τα πουλάκια. Τα κυνηγούσαμε. Άσε με να ζήσω τη ζωή μου. Τι είναι αυτό. Ένα σημάδι. Κάθε σημάδι και μια περιπέτεια. Ο μπαμπάς μου δεν έχει ιδέα γι' αυτό εδώ πέρα. Φυστικό δάχτυλο. Δεν σας αφήνουν να βγείτε από το φράχτη. Όχι. Αυτό το αγρόκτημα είναι η δική σου σπηλιά. Είσαι σαν εμένα. I feel like taking chances. Βλέπεις το φράχτη? Ναι. Θες να τον περάσουμε? Ναι. Όχι. Θα γυρίσουμε πριν μας καταλάβουν. Το ρίξατε και οι δυο σας στις βόλτες. Αλλά ο φράχτης είναι εδώ για κάποιο λόγο. Τι ήταν αυτό? Μια περιπέτεια θα επιβιώσουμε αν η φαμίλια μείνει ενωμένη. Ο κόσμος είναι πολύ επικίνδυνος και εγώ ανησυχώ για την οικογένειά μου. Από την προϊστορία. Τι είναι αυτό? Κύκλος ασφαλείας. Είναι μια ωραία μέρα για να πεθάνει η γιαγιά. Ακούστε, δεν φαντάζεστε τι βρήκα! Συγγνώμη, γλυκά. Νομίζαμε πως ήσουν κυνηγός και θα μας σκότωνες. Όχι, μην απολογήσεις για τον κύκλο ασφαλείας. Η Κρούτς 2, νέα εποχή. Μια στιγμή, στάσου. Έχεις για αξεσουάρ το βραδύποδα? Και εγώ έχω βραδύποδα για αξεσουάρ. Από εδώ ο Ζώνης. Και από εδώ η Ζωνίτσα. Σύντομα στους κινηματογράφους από την Tulip.